Δεντροσπιτιώτες και δεντροσπιτιώτισες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα εβδομάδα εδώ στο δεντρόσπιτό μας. Είμαι ο Βαγγέλης και όπως είδατε και από τον τίτλο, σήμερα σας έχω super duper επεισόδιο Back to the Future number 2. Αλλά πριν απ' όλα, να σας κάνω μια υπενθύμηση παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω την εγγραφή σας στο κανάλι μας. Να μας βρείτε σε Facebook και Instagram και μην ξεχνάτε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορείτε, αλλά τώρα μπορείτε να μας στείλετε και mail στο email της εκπομπής. Και πάμε γρήγορα στο σημερινό επεισόδιο. Τι σας έχω, καταπληκτικά παιδικά, κινούμενα σχέδια από τα παλιά. Όπως και στο προηγούμενο επεισόδιο, θα χρησιμοποιήσω το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης και μαζί θα ξεκινήσουμε το υπέροχό μας ταξίδι. Πάμε για το πρώτο. Ήρθα από το μέλλον. Είναι η μυστική δύναμη. Ο φοβερός τιμωρός όλων των κακών του σύμπαντος. Κανείς δεν μπορεί να την αποτρέψει. Βοήθεια! Είμαι ευάλωτος! Βιογλαπάτσα! Τώρα θα δείτε! Εχμαλωτίζει ότι βρεθεί μπροστά της. Ποιος μπορεί να αντισταθεί? Βιογλαπάτσα! Είσαι πανίσχυρος, ε! Για να σε δούμε τώρα! Βιογλαπάτσα! Δουλεύει το σύστημα, έτσι! Και δεν αφηνύχνει! Από την Πρίμο. Είναι φοβερό. Τη νέα Σκουμπίδου θα λύσουμε μαζί. Το μυστήριο αυτό. Σε βλέπω Σκουμπίδου. Όλα μου οδηγούν σε σένα Σκουμπίδου. Σκουμπίδου μιντού λοιπόν. Αυτό το καταπληκτικό κινούμενο σχέδιο με τη φοβερή και καταπληκτική ομάδα του Σκουμπίδου. Αλλά πάμε να δούμε τι είναι ο Σκουμπιντού. Ο Σκουμπιντού τα έχω εδώ πέρα και όλα έτοιμα. Για να μην σας λέω ότι να είναι. Τα ξεχνάω κιόλας, μην νομίζεις. Λοιπόν, Σκουμπιντού λοιπόν. Αυτός ο πανέμορφος σκυλάκος με την καταπληκτική ομάδα που ανακαλύπτει κάθε μυστήριο. Που βρίσκει τον ένοχο, τον κάθε κακό. Και πάμε λοιπόν έναν έναν να δούμε τους φίλους της ομάδας. Πρώτα απ' όλα, ο Σκουμπιντού. Ο σκυλάκος μας είναι 7 ετών, που σημαίνει ότι στα ανθρώπινα χρόνια είναι 7 επί 7, 49 ετών. Και ο καταπληκτικός φίλος του, ο Σάγκη. Ο Σάγκη, όπως και οι υπόλοιποι, έχουν επίθετο. Είστε έτοιμοι να το ακούσετε? Σάγκη Ρότζερς. Ο Σάγκη λοιπόν είναι λίγο φοβιτσιάρης, ονειροπόλος, βρίσκεται γενικά στον κόσμο του. Και μαζί με το Σκούμπι, όπου έχουν μια τρομερή φιλία και μπορούν να μιλάνε ένας τον άλλον, έλατε λίγο πιο κοντά να σας πω. Φήμες λένε ότι κανένας δεν μπορεί να καταλάβει το Σκούμπι εκτός από το Σάγκη, και όλοι οι υπόλοιποι φίλοι κάνουν πως καταλαβαίνουν το πως μιλάει ένας σκυλάκος. Πάμε λοιπόν να δούμε την ομάδα μας. Φρεντ Τζόουνς. Ο Φρεντ είναι ο αρχηγός της ομάδας. Ψηλός, ξανθός, γεροδεμένος και έτοιμος να λύσει κάθε μυστήριο. Φίλη του και καταπληκτική πανέμορφη, η Δάφνη. Δάφνη, πώς λέει εδώ, Μπλέικ. Της αρέσει πάρα πολύ η μόδα και με σύμμαχο το στυλ καταφέρνει και αυτή να λύσει τα μυστήριά μας. Βίλμα Ντίτγκλι. Είναι η έξυπνη της ομάδας, η διαβασμένη της ομάδας, αυτή που ξέρει κάθε πληροφορία για οτιδήποτε συμβαίνει. Στη συνέχεια των επεισοδίων φυσικά, γνωρίζουμε από κοντά τον εξάδερφο του Σκουμπιντού, τον Σκούμπι Ντάμ, και το μικρό νηψιό του που λέγεται Σκράμπι Ντου. Η ομάδα μας λοιπόν επισκέπτεται στοιχειωμένους ναούς, στοιχειωμένα σπίτια και περίεργα σημεία για να λύσουν τα μυστήρια. Μέσα από διάφορες περιπέτειες γνωρίζουνε φαντάσματα, μούμιες, δράκουλες, ζόμπι, αλλά πίσω από όλα αυτά στο τέλος ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται πάντα κάποιοι άνθρωποι μεταμφιεσμένοι. Και αυτό είναι το νόημα του Σκουμπιντού, ότι πίσω από οποιοδήποτε τρομακτικό πράγμα πάντα υπάρχει μια πολύ λογική εξήγηση. Πάμε λοιπόν για το επόμενο. Φύγαμε και τι έχω εγώ εδώ? Τι έχω? Δεν σας λέω. Πάμε! Ο
ο Σκούμπι-Ντου ανήκει σε συγκεκριμένη ράτσα σκύλων, στο Μεγάλο Δανό. Νύχτα και μέρα μας δίνουν χαρά οι μούμοι. Είμαστε πάντα χαρούμενοι εμείς με τους μούμοι. Νύχτα και μέρα μας δίνουν χαρά οι μούμοι. Αυτά τα υπέροχα φιλανδικά κινούμενα σχέδια. Οι Μούμιν λοιπόν. Οι Μούμιν μοιάζουν με λευκά υποποταμάκια, με συννεφάκια. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Πάντως, η φίλη μου η Ντόβε Γιάνσον, που έγραψε το βιβλίο το 1945, το οποίο λεγόταν «Η οικογένεια Μούμιν Τρόλ», πήρε την έμπνευσή της από τον μπαμπά της, ο οποίος της έλεγε πως αν δεν φάει το φαΐ της, κάποια τρόλς θα έρθουν και θα τις ψιθυρίσουν στο αυτί. Και αυτή από φόβο έτρωγε το φαγητό της, όμως τα μικρά Μούμιν δεν είναι τρομακτικά. Είναι γλυκούλικα, ζούνε σε ένα πανέμορφο πύργο μέσα σε βουνά της Φινλανδίας και φυσικά έχουν και την παρέα τους. Αυτό το στριμμένο κόκκινο κοριτσάκι, αυτό το άλλο πλασματάκι που μοιάζει με μυρμηγκοφάγο αλλά δεν είναι. Ζούνε λοιπόν πολύ όμορφες περιπέτειες και ζουν μια πολύ όμορφη οικογενειακή ζωή. Και κάτι τελευταίο για τους Μούμινς, εδώ να προσθέσω λοιπόν πως στην αρχή οι Μούμινς ήταν λίγο διαφορετικοί. Ήταν λίγο πιο αδύνατα πλασματάκια, με διαβολική ουρά και ήταν λίγο ασκημούλικα. Μετά έγιναν έτσι στρουμπουλά και γλυκούτσικα. Πάμε λοιπόν γρήγορα στο επόμενο. Ήξερες ότι στη Φινλανδία υπάρχει ειδικό θεματικό πάρκο αφιερωμένο στους Μούμιν, η γνωστή ως Μούμινλαντ. Γεια σας! Είμαι ο Ευχούλης με το τυχερό πετράδι. Οι ευκολίδες παιδιά είναι εδώ, είναι εκεί. Οι ευκολίδες ακούν, σε κοιτούν. Άγγιξε το τυχερό πετράδι του Ευκούλη και κάνε την κρυφή σου ευχή. Το πετράδι της ευχής στον Ευκούλη σου θα πεις. Στον Ευκούλη σου θα πεις την κρυφή την ευχή. Κάνε τώρα μια ευχή, μια ευχή, μια ευχή. Ευκούλιδες, η μόνη είναι το τυχερό πετράδι. Η πιο φανταστική συλλογή από την El Greco. Σε μια χώρα μαγική, των λουλουδιών τη χώρα, ζούσε μια μέλισσα μικρή μέσα σε μια νεμόνα. Κι αν τη ρωτήσεις το όνομα της είναι Μάγια. Μάγια η μέλισσα λοιπόν, αυτή η επαναστάτρια μελισσούλα. Τι είναι όμως η Μάγια η Μέλισσα? Γερμανικό, πάμε μακριά, στην υπέροχη Γερμανία. Από εκεί ξεκίνησε η όμορφη Μάγια. Και φυσικά ήταν ένα γερμανικό βιβλίο του 1912. Ξεκίνησε να παίζεται το 1979 και συνεχίστηκε μέχρι το 2016. Φυσικά μπορούμε να το βρούμε και τώρα, αλλά σε άλλη μορφή της Μάγιας, λίγο πιο σύγχρονη. Εμείς μιλάμε για την παλιά Μάγια. Τη Μάγια που μεγάλωσε σε μια όμορφη κυψέλη και επέλεξε να κοιμάται και να ζει τις περιπέτειές της έξω από αυτήν. Γι' αυτό και τη λέω επαναστάτρια. Μεγάλωσε λοιπόν με δασκάλα τη δεσποινίδα Κασάνδρα. Ο κολλητός της φίλος λεγόταν Βίλι. Ο Βίλι λοιπόν ήταν ένας κυφήνας, έτσι λέγονται οι αρσενικές μέλισσες. Είναι λοιπόν ένας κυφήνας λίγο υπναράς, λίγο τεμπελάκος, αλλά πολύ καλός φίλος της Μάγιας. Πάντα βρίσκεται δίπλα της, ακόμα και όταν δεν θέλει. Μαζί της λοιπόν έχει κι άλλον ένα φίλο, τον Φλιπ, την ακρίδα που χορεύει, τραγουδάει και φοράει ένα τεράστιο ημίψιλο καπέλο. Όλοι αυτοί ζουν πολύ ωραίες περιπέτειες στο λιβάδι με διάφορα πλασματάκια όπως πεταλούδες, ποντικάκια και διάφορα άλλα πλάσματα της φύσης. Και φυσικά όλοι προσέχουν πολύ να μην πέσουν στα δίχτυα της αράχνης, της Θέκλας. Αυτή λοιπόν είναι η Μάγια η Μέλισσα. Πάμε λοιπόν για το επόμενο, γιατί σας έχω φοβερό επεισόδιο. Α! Τέσσερις διασκεδαστικοί ήρωες του Disney από σοκολάτα. Μαζί με μία card postal είναι η Disney Family της Nestlé. Επιτέλους ελεύθερη, ήρθε ο καιρός πια να κατακτήσω τη γη.
Αλφα, ήδη τετραπέδευσε. Στρατολόγησε αμέσως μια ομάδα θαραλέων νέων. Power Ranger! Εσύ ποιος Power Ranger είσαι? Ο κόκκινος, ο κίτρινος, ο πράσινος, ο μπλε, ροζ, όλα τα χρώματα υπήρχαν, παιδιά. Οι Power Rangers λοιπόν ήταν μια ομάδα Rangers, μια ομάδα μαχητών με σούπερ δυνάμεις, οι οποίοι προσπαθούσαν να γλιτώσουν τη γη από τη μάγισσα Ρίτα και τα τερατάκια της. Ο Ζόρντον, ο αρχηγός τους, επέλεξε στην αρχή 5 εφήβους για να γίνουν οι Power Rangers. Και αυτοί, χωρίς να αποκαλύψουν σε κανέναν την πραγματική τους ταυτότητα, προσπαθούσαν με κάθε μέσο να καταφέρουν να διαλύσουν τη στρατιά τεράτων της απέσιας μάγισσας Ρίτα. Ο κάθε Ranger έχει τη δική του στολή, τα δικά του όπλα και τις δικές του δυνάμεις. Και στη συνέχεια των επεισοδίων βλέπαμε ότι ο κάθε Ranger είχε και το δικό του όχημα Zord, όπου στο τέλος ενώνονταν όλα τα Zords μαζί και φτιάχναν τον Megazord, που κατατρόπωνε τα πάντα. Αυτοί λοιπόν ήταν οι Power Rangers! Οι Power Rangers έχουν 26 κύκλους επεισοδίων. Οι 18, 20 και 21 δεν προβλήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα. Παλετίνα ειδική για τη ζωγραφική, είναι φανταστική παλετίνα. Ήρθε η παλετίνα, το φανταστικό σετ ζωγραφικής από την AES. Παλετίνα! «Το όνομα του φεγγαριού», έλεγε η Sailor Moon. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Βρισκόμαστε στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, στο Τόκιο. Και εκεί ζει η 14χρονη μαθήτρια, δυο λεπτά αποκλείεται να θυμηθώ το όνομά της, η Ιουσάγι Τσουκίνο. Η Ιουσάγι Τσουκίνο λοιπόν γνωρίζει μια μέρα μια γάτα που μιλάει. Περίεργο, και όμως αληθινό. Η γάτα αυτή της λέει πως με τη βοήθειά της μπορεί να σώσει τη γη από το Μαύρο Βασίλειο. Περίεργα πράγματα. Και έτσι με μιας μεταμορφώνεται η Ουσάγι Τσουκίνο σε Sailor Moon. Στην παρέα της Sailor Moon έρχονται να προσθεθούν και άλλα κορίτσια και άλλοι φύλακες. Και το κάθε κορίτσι έχει πάρει και το όνομά του από έναν πλανήτη του ηλιακού συστήματος, εκτός βέβαια από τη Γη. Και έχουμε τον Ερμή, τον Άρη, τον Πλούτονα, τη φύλακα Ουρανό, τον Κρόνο. Μαζί λοιπόν βρίσκεται και ένα αγόρι. Το αγόρι αυτό λέγεται ο υπότης του Φεγγαρόφωτος. Και φυσικά είναι ο υπότης που η Sailor Moon ήταν λίγο ερωτευμένη μαζί του και της πρόσφερε πάντα ένα κόκκινο τριαντάφυλλο. Αυτή λοιπόν ήταν η Sailor Moon. Και πάμε για το τελευταίο κινούμενο σχέδιο γρήγορα. Κάτσε. Εδώ. Η Sailor Moon ανήκει στα ιαπωνικά κινούμενα σχέδια που λέγονται άνιμε. Τα άνιμε έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά είναι τα μεγάλα μάτια. Αστρική ηλεκτρογραφούλα, πρώτη γράφω μηχανούλα. Γράψτε τώρα με γραφούλες. Γραφούλα, μικρογραφούλα και ηλεκτρογραφούλα. Γράφουνε ελληνικά, κεφαλαία και μικρά. Γράφουν όμως και αγγλικά. Γραφούλες γεμίζουν δημιουργικά τις ώρες των παιδιών. Πού βρισκόμαστε? Στη Νέα Υόρκη. Στους υπονόμους της Νέας Υόρκης. Εκεί που ζουν
τα όμορφα χελονονιτζάκια μας. 4 χελονονιτζάκια. 4 μεταλλαγμένα χελονάκια που σαν στόχο τους έχουν να κατατροπώσουν κάθε κακό. Πάμε να τα γνωρίσουμε ένα-ένα. Το πρώτο, Λεωνάρντο με την μπλε κορδέλα. Μετά, Ντονατέλο με τη μοβ. Μετά, Ραφαέλο με την κόκκινη. Και ο πιο μικρός, ο Μικελάντζελο με την πορτοκαλί κορδέλα. Κάθε ένας τους έχει και το δικό του όπλο. Κάθε ένας τους έχει και τη δική του δύναμη και φυσικά όλοι αγαπάνε την πίτσα! Τα ονόματά τους τα έχουν πάρει από διάσημους ζωγράφους, εφευρέτες ή γλύπτες της Ιταλικής Αναγέννησης, όπως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Ραφαήλ και ο Ντονατέλο. Δάσκαλός τους είναι ένα μεταλλαγμένο ποντίκι, για την ακρίβεια ένας μεταλλαγμένος αρουραίος, ο οποίος λέγεται Σπλίντερ. Ο δάσκαλός τους τους μαθαίνει την πολεμική τέχνη νιντζούτσου, νιντζάτσου, νιντζίτσου, κάπως έτσι. Και όλα αυτά για ποιο λόγο? Για να καταφέρουν να κατατροπώσουν ποιον άλλον, τον Σρέντερ. Ο Σρέντερ λοιπόν είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους. Και αυτά λοιπόν ποια ήταν τα χελονονιντζάκια! Ια! Και κάπου εδώ τελείωσε και το σημερινό μας ταξίδι. Το ταξίδι στα παλιά παιδικά, στα αγαπημένα μας παιδικά. Το δεύτερο ταξίδι, μείνετε συντονισμένοι. Θα έρθει και τρίτο ταξιδάκι. Μέχρι τότε, bye! Ακόμα εδώ? Τελείωσε το επεισόδιο. Δεν έχει άλλο. Τουλάχιστον για αυτή την εβδομάδα. Εσείς όμως έχετε δουλίτσα, ε! Εγγραφή στο κανάλι, να μας ψάξετε στο Facebook, στο Instagram και φυσικά αφήστε βρε παιδιά και κανένα σχόλιο εδώ κάτω. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας!